κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι, είμαι γνωστός. Μικρός Νικόλας ήσταν κι εσείς σαν και εμένα. Παιδιά πνιχρό, μια περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι, είμαι γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Το μάτς. Πρόσεχε λίγο με αυτή την μπάλα! Την επόμενη φορά θα σου την πάρω! Με συγχωρείτε, δεν το έκανα επιτίδες! Συγγνώμη! Ωραία, τη βρήκα! Ναι! Αμάν πια, Αλσές, τι είπαμε να μην τρως όταν είσαι τερματοφύλακας. Είμαστε 5-4. Μπράβο, Μεξάν. Λάθος, 4-4. Πας καλά. Εγώ έχω βάλει 3 και ένα οζοφρουά με κεφαλιά. Συν το πέναλτι πριν από λίγο. Ναι, θα μας μάθει τώρα ο Κουμπούρας να μετράμε. Ποιον είπες Κουμπούρα, ζοφρουά? Hey, μη μαλώνετε. Ακούγεστε μέχρι απέναντι. Δεν μαλώνουμε, ποδόσφαιρο παίζουμε. Τέλος πάντων, έλα, πάμε να φάμε. Όχι, σε παρακαλώ, μόνο 5 λεπτά ακόμα. Εντάξει. Ναι! Αλλά ούτε λεπτό παραπάνω, γιατί η μαμά σου θα μας μαλώσει. Φάουλ! Έσαι μένα, είμαι αμαρκόριστος! Νικόλα, φάλτσο! Όχι, δεν μετράει. Ο Εντ έκανε φάουλ, με έριξε κάτω. Λάθος, δεν ήταν φάουλ και το γκολ ήταν έγκυρο. Βλέπεις? Φυσικά, πατέρα σου είναι. Να βρούμε άλλον διαιτητή. Προς το παρόν εμείς πάμε για φαΐ. Νικόλα. Και εμείς πεινάμε. Ραντεβού εδώ στις 3 για το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, αλλά αυτή τη φορά δεν θα κερδίσετε την μπάλα. Τι ήταν αυτό που είπε για την μπάλα? Η ομάδα που κερδίζει κρατά την μπάλα ως το επόμενο μάτς. Και αυτοί έχουν κερδίσει 3 φορές στη σειρά. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το ανατρέψουμε. Αλλαγή τακτικής, ας πούμε. Τι είπα να πει τακτική? Το αν κερδίζεις ή όχι εξαρτάται από τον τρόπο που παίζεις. Wow, εσείς ξέρετε πολλά. Θέλετε να γίνετε ο προπονητής μας? Δεν ξέρω. Άντε, ας το κάνουμε. Λέω ναι. Μετά το φαγητό σας περιμένω σπίτι. Ναι! Λοιπόν, αν κάνετε ό,τι σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Α, κι όμως είναι απλό. Ας το πάρουμε πάλι από την αρχή. Ούτε στο σχολείο να ήμασταν. Καλημέρα. Τι κάνετε? Επανάληψη τις τακτικές για να κερδίσουμε το επόμενο μάτς. Wow, τέλειο. Θέλω κι εγώ να παίξω. Ωραία ιδέα. Θα κάτσεις στον πάγκο όπως κάνουν στις μεγάλες ομάδες. Ξέρει να παίζει. Λάκα κάνεις. Δεν την έχεις δει να σουτάρει τη Λουιζέτ. Με σας σίγουρα θα νικήσουμε. Πρέπει να προπονηθούμε με αυτή την παλιά μπάλα, παιδιά. Ναι! Λοιπόν, κάντε ένα κύκλο, θα ρίχνετε πάσες και εγώ θα προσπαθώ να κλέψω την μπάλα. Σε σένα, Νικόλα! Μπράβο! Σε θεώστε τον, παιδιά! Καλό θα του κάνει! Oh.
Μήπως τώρα είστε έτοιμοι για το μάτς. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο, παιχταράδες μου. Δεν το χάνω, έρχομαι μαζί σας. Ζήτησα από τον μπαμπά μου να γίνει διαιτητής για να μην έχουμε πρόβλημα. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Θα είμαι αυστηρός, αλλά συνάμα δίκαιος. Στις θέσεις σας ξεκινάμε. Σας θυμίζω το σκορ. 5-5. Αλσέ, στάσε κάτω τη φρυγανιά. Ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει ελεύθερα τα χέρια. Εμπρός πάσες! Μακρινή παλιά! Νικόλα, τρέξε λίγο! Πιο γρήγορα! Κλωτέρ, μάρκαρε το Ζωφρουά! Λοιπόν, πώς πάμε? Πόσο είναι το σκορ? 5-5, αλλά οι δικοί μας θα κερδίσουν. Είναι σίγουρο, έχουν προπονηθεί καλά. Εντάξει, εσείς τι ακριβώς είστε? Εγώ είμαι ο πατέρας του Νικόλα που παίζει εδώ. Έχουμε ξανασυναντηθεί μια-δυο φορές. Για να το λέτε... Κάνε πάσα στον Νικόλα, ναι, αγόρι μου! Ωραία, Να πάρει, έπρεπε να δώσει πάσα, όχι να σουτάρει, αφού του το είπα. Για να σας πω, δεν θα του πείτε εσείς τι να κάνει? Ο γιος μου έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο. Να τον αφήσετε να παίξει όπως νομίζει αυτός. Να τρέχει τόσο γρήγορα. Έλα εδώ, σου λέω. Στις θέσεις σας, το μάτς ξαναρχίζει. Το σκορ είναι 6-5. Α, όχι, το γκολ ήταν άκυρο. Δεν είχαμε τερματοφύλακα. Ναι. Δικό σας πρόβλημα. Οι κανόνες είναι κανόνες. Βάλαμε γκολ. Τελείωσε. Ζαβολιάριδες. Ναι. Δεν θα τα παραθήσουμε. Λοιπόν, φτάνει. Θα το κανονίσουμε με ένα πέναλτι. Εντ, εσύ στο τέρμα και εσύ, Λουιζέτ, πάρε τη θέση του στο γήπεδο. Όχι, δεν γίνεται. Χτύπησα το χέρι μου χτες. Ψεύτη. Για ξαναπες το αυτό. Δεν είμαι ψεύτης. Έλα, λογικέψου, Εντ, και τρέξε στο τέρμα γρήγορα. Για να σας πω, έχετε κάτι με το γιο μου? Ούτε να το σκέφτεσαι. Δεν παίζετε σωστά. Μπορώ εγώ να τον αντικαταστήσω, αν θέλετε. Θα παίξω εγώ τερματοφύλακας, ώσπου να του περάσει το πόδι. Εσύ? Ανυπομονώ να δω το θέαμα. Να σας πω, ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να αφήνει το τέρμα. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Το γκολ είναι έγκυρο. Μα αυτό είναι ζαβολιά. Δεν κατάλαβα. Υπονοείτε ότι κάνω ζαβολιές? Μα όχι. Τρόπος του λέγει. Ναι! Αφού είναι έτσι, θα παίξω κι εγώ. Έλα, βγες έξω, Εντ. Μα... Θα δείτε. Χάρη σε μένα θα κρατήσετε την μπάλα. Κι εγώ δεν νιώθω καλά. Θα σταματήσω. Πολύ καλά. Θα πάρω τη θέση του γιού μου. Δύο μεγάλοι εναντίον ενός. Α, να με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Νικόλα, άντε να ξεκουραστείς. Θα σ' αντικαταστήσω. Πάω να τη φέρω. Όχι, αυτή τη φορά θα σου την πάρω.
Πες στον πατέρα σου να έρθει να τη ζητήσει πίσω. Σύμφωνη. Συγγνώμη για το ατύχημα, καλέ μου κύριε. Θα ήθελα να μου δώσετε την μπάλα μου. Είναι η δεύτερη φορά που την τρώω στο κεφάλι σήμερα. Όποιος δεν ξέρει ποδόσφαιρο, καλύτερα να κάθεται σπίτι του. Αλήθεια, πιστεύετε ότι δεν ξέρω ποδόσφαιρο? Σας παρακαλώ, ηρεμήστε κύριε. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει ότι όποτε περνάω από εδώ, τρώω μία μπάλα στο κεφάλι μου. Δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά ξέρετε, δεν το έκανα επίτηδες. Πόσο είναι το σκορ? Δεν παίζετε ποδόσφαιρο εσείς? Κλωτσάνε δυνατά και τρέχουν γρήγορα. Αν είναι να με σπρώχνουν, να μου φωνάζουν και να μην παίρνω ποτέ την μπάλα, να μου λείπει. Αλήθεια, δεν έχει πλάκα. Ωραίο! Καθαρή τύχη. Καθόλου. Μπορώ να το ξανακάνω όποτε θέλω. Θα παίξουμε δικό μας παιχνίδι. Αυτή θα είναι η μπάλα. Πρέπει να τη ρίξουμε μέσα στον κάδο. Αυτά είναι τα τέρματα. Τέλεια, θα συνεχίσουμε το μάτς. Ναι, αλλά ήρεμα, χωρίς να μας πρίζουν οι μεγάλοι. Σταθείτε! Εγώ είμαι ο τερματοφύλακας. Αυτή τη φορά θα κερδίσουμε. Κερδίσαμε! Είμαστε οι καλύτεροι! Ζήτω, ζήτω, ναι! Πώς γίνατε έτσι και οι δύο? Το μάτς ήταν πολύ σκληρό, πάντως κερδίσαμε εμείς. Ο μπαμπάς μου είναι φοβερός, τέλειος προπονητής. Απόδειξε ότι κερδίσαμε το κονσερβοκούτι. Εννοώ την μπάλα του αγώνα. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ιφηγένεια Στάικου, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ζωή Κατσάτου, Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πολίζου. Σκηνοθεσία Ακίνδυνος Γκίκας. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Σιέρα Πόστ.